Αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 και μαθαίνουμε με το καλό ότι δύο ακόμα κράτη προχωρούν στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ και μεταφέρουν εκεί την πρεσβεία τους. Ένα από αυτά κράτη είναι το Κόσοβο και το άλλο κράτος είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Σερβία. Και εδώ πέρα θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σερβικό λαό, τον αγωνιζόμενο σερβικό λαό, όσο επίσης και στο Κόσοβο. Εδώ πέρα λοιπόν κάνω μία σημαντική έκκληση προς τον αγαπητό πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον προσκαλώ να είναι ακριβώς ο επόμενος πρωθυπουργός, ο επόμενος πολιτικός ηγέτης και η Ελλάδα να είναι το επόμενο ακριβώς κράτος που θα αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους. Ως την ενιαία πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους και να μεταφέρει εκεί στην Ιερουσαλήμ, στη Ιερουσαλάιν, την πρεσβεία της Ελλάδας από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Μπροστά σε εκείνους που ίσως θα πούνε ότι καλύτερα θα ήταν η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ένα περισσότερο και καλά διπλωματικό τρόπο, υπάρχουν διάφοροι που γράφουν και λένε ότι καλύτερα να έχει μια διακριτική στάση η Ελλάδα. Εδώ θα πω το εξής. Η Ελλάδα είχε διακριτική στάση, ας πούμε, τόσα πολλά χρόνια. Της βγήκε μήπως σε καλό η σχέση της. Κάποιοι σου λένε να μην χαλάσουμε τις σχέσεις με τα μουσουλμανικά έθνη και τους μουσουλμανικούς λαούς και τους Άραβες. Προσέξτε όμως, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα ζούμε σε μια φάση όπου διάφορα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη ομαλοποιούν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, με το εβραϊκό κράτος. Επομένως, δεν είναι εκεί το πρόβλημα μόνο στα μουσουλμανικά έθνη και στα αραβικά έθνη γενικά και αόριστα. Το πρόβλημα είναι σε ένα συγκεκριμένο άξονα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, που είτε αυτή είναι η λεγόμενη ψευτοπαλαιστίνη, η Χαμάς, η Φάταχ κτλ, είτε αυτή είναι η Χεζμπάλα, είτε αυτή είναι για παράδειγμα το Ιράν και η Τουρκία, η Ρωσία ως ένα σημείο λίγο κρυμμένη από πίσω. Το θέμα όμως είναι ότι το Κατάρ και τα λοιπά, το θέμα όμως είναι η Ελλάδα τι κέρδισε. Τι κέρδισε με το να υποστηρίζει μερικές φορές τόσο απροκάλυπτα τους λεγόμενους ψευτοπαλαιστίνιους, έναν κάλπικο λαό, έναν λαό τρομοκρατών. Τι κέρδισε τόσα χρόνια. Ακριβώς μόλις η Αγία Σοφιά μετατράπηκε δυστυχώς από μουσείο σε τζαμί από τον Ερδογάν της Τουρκίας, αυτοί οι ψευτοπαλαιστίνοι, τόσο η Φάταχ όσο και η Χαμάς και η λεγόμενη ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση του Αμπάς, βγήκαν να υποστηρίξουν την Τουρκία. Όχι μόνο αυτό, βγήκαν να υποστηρίξουν την Τουρκία και να συναντηθούν με τον Ερδογάν. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια. Αυτό κερδίσαμε σαν Έλληνες, να δίνουν τη βοήθεια σε αυτούς τους τρομοκράτες. Δόξα τω Θεώ, οι ημέρες του Ανδρέα Παπανδρέου που έθαψε πολιτικά την Ελλάδα, διπλωματικά, οικονομικά από όλες τις πλευρές στην Ελλάδα, πέρασαν. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η ψευτοπαλαιστινιακή και καλά συμπάθεια της αριστεράς κυρίως στην Ελλάδα, πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό επίσης και κάτι άλλο. Είδαμε ότι μόλις ακριβώς η Σερβία και το Κόσοβο δήλωσαν ότι θα μετακινήσουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, ενοχλήθηκε η Τουρκία. Ενοχλήθηκε ο Ερντογάν. Θέλει λοιπόν η Ελλάδα να δείξει τα δόντια της στην Τουρκία, να δείξει τα δόντια της αυτόν τον αλαζόνα και καλά σουλτάνο. Υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος. Ακριβώς τώρα, όχι αύριο και όχι μεθαύριο και όχι σε 10 χρόνια. Τώρα να μεταφέρει
την πρεσβεία της Ελλάδας από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Είναι ό,τι το καλύτερο για να αντιμετωπιστεί ως ένα σημείο και η υπερηφάνεια της Τουρκίας. Για αυτή, και είναι επίσης πολύ καλό για τα συμφέροντα του ίδιου του ελληνικού λαού, αλλά και για την αντιμετώπιση και την αποδοχή της ιστορικής πραγματικότητας. Γι' αυτό ελπίζω και περιμένω από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ελληνικό κράτος να κινηθούν όσο πιο άμεσα γίνεται. Τώρα, ακριβώς αυτή τη στιγμή που το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό ξεκάθαρα της Ελλάδας έναντι των τουρκικών προκλήσεων, ήρθε η ώρα και η Ελλάδα να σταθεί στο έπακρο και ξεκάθαρα στο πλευρό του Ισραήλ έναντι των ψευτοπαλαιστινιακών τουρκικών ιρανικών προκλήσεων.